Επικίνδυνα κλιμακώνεται η κατάσταση στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας. Με το Κίεβο να υποστηρίζει πως δύο στρατιώτες του σκοτώθηκαν από πυρά φιλορώσων αυτονομιστών. Η συσσόρευση στρατιωτικών δυνάμεων και το ταμένο κλίμα προκάλεσαν την αντίδραση της Ουάσιγκτον, που ζήτησε εξηγήσεις από τη Μόσχα, εκφράζοντας τη στήριξή της στην Ουκρανία. Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται για κλιμάκωση της βίας στην ανατολική επαρχία Ντονμπάς. Η Ουκρανία ανακοινώνει το θάνατο δύο στρατιωτών της από φιλορώσους αυτονομιστές, οι οποίοι με τη σειρά τους καταγγέλουν το Κίεβο για συγκέντρωση δυνάμεων στην περιοχή και προετοιμασίες για γενικευμένη σύγκρουση. Мы делаем все максимальное возможное, чтобы конфликт не разгорелся. Но безусловно, наше терпение не безгранично. И я еще раз повторюсь, Донецкая Народная Республика готова к любому развитию событий. Μέλη του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας πραγματοποιούν στρατιωτικές ασκήσεις στη Χερσόνησο της Κρυμαίας. Τα πλάνα δίνονται στη δημοσιότητα την ώρα που εντείνεται η ανησυχία της διεθνούς κοινότητας για τη συσσόρευση ρωσικών δυνάμεων στα σύνορα με την Ουκρανία. Russia for an explanation of these provocations, but most importantly, what we have signaled directly with our Ukrainian partners is a message of reassurance that we stand by Kiev, we stand by our partner Ukraine in the face of this intimidation and aggression. Нас это тревожит. Мы об этом говорим и нашим европейским коллегам. Надеемся, что соответствующее понимание того, что происходит. Имеется и в Вашингтоне. К огромному сожалению, пока действия и реакция наших западных коллег на наращивание военной инфраструктуры, на переброску войск, линии соприкосновения в Донбассе разочаровывает. Η Μόσχα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στα σύνορα με την Ουκρανία, παράλληλα όμως συγκεντρώνει δυνάμεις στο βορρά. Ρεπορτάζ του CNN δείχνει την εντυπωσιακή ενίσχυση τουλάχιστον 7 στρατιωτικών εγκαταστάσεων στον Αρκτικό κύκλο, όπου το Κρεμλίνο φαίνεται να δοκιμάζει και νέα οπλικά συστήματα. Ανάμεσα σε αυτά, ο Ποσειδώνας, μια αόρατη από τις παράκτιες δυνάμεις τορπίλη, σχεδιασμένη σύμφωνα με το CNN, ώστε η Ρωσία να προκαλέσει ραδιενεργό τσουνάμι στις αμερικανικές ανατολικές ακτές.